Ο εθνικός ύμνος ηχεί και η ελληνική σημαία κυματίζει στην κορυφή. Αυτοκράτορας στη Ρώμη, ο Απόστολος Χρήστου. Πραγματοποιώντας μία απίστευτη κούρσα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε χθες βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο με χρόνο 24:36, το οποίο αποτελεί παράλληλα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, βελτιώνοντας έτσι το 24:39 που κατήχε ο ίδιος. Ήταν ένα όνειρο που τα τελευταία 6 χρόνια το ονειρεύομαι, γιατί βρίσκομαι σε τελικό κάθε πανευρωπαϊκό. Ήταν αυτό που ήθελα από το 2016 που ήταν ο πρώτος μου τελικός σε πανευρωπαϊκό ανδρών και ήρθε μετά από 6 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος. Περιμένεις τον εθνικό ύμνο? Εννοείται, ναι. Πολλά χρόνια το περίμενα. Χαρακτηριστική η κραυγή που έβγαλε μέσα από την ψυχή του ο Χρήστου μόλις είδε το αποτέλεσμα. Είχε μόλις πετύχει το μεγάλο του όνειρο να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης και ξέσπασε. Ο Χρήστου με τον Τσεκόν. Ο 26χρονος κολυμβητής έδωσε μια μεγάλη μάχη με τον Τόμας Τσεκόν, με τον νικητή να κρίνεται στις λεπτομέρειες και τον Ιταλό, που αγωνιζόταν και εντός έδρας, να παίρνει το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 24:40, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γερμανός Όλε Μπράουνσβάιγκ. Το χρυσό του Χρήστου είναι ιστορικό, γιατί είναι μόλις το δεύτερο της χώρας μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα μετά από εκείνο του Άρη Γρηγοριάδη το 2008 στο Αϊτχόφεν. Η κορυφαία Ελληνίδα αυτή τη στιγμή τα καταφέρνει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο. Κρατώντας την ελληνική σημαία στα χέρια και καταχειροκροτούμενη από τον κόσμο, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερματίζει πρώτη, κερδίζοντας τα 35 χιλιόμετρα βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου με χρόνο 2:47. Εκεί πάντα δίπλα της, το στήριγμά της, ο σύζυγός της, τρέχει και του δίνει ένα φιλί. Σε ηλικία 38 ετών και 148 ημερών, η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου έγραψε ιστορία ως η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 35 χιλιόμετρα, αλλά και η μεγαλύτερη σε ηλικία βαδίστρια που κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σκεφτόμουν σε όλη τη διαδρομή ότι πόσος κόσμος με έχει στηρίξει και βρέθηκα στην κορυφή της Ευρώπης, στην κορυφή του κόσμου τον προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν πιστεύω ποτέ στη ζωή μου ότι μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν υπολείπομαι τίποτα από τις άλλες αθλήτριες από τις άλλες χώρες. Θεωρώ ότι μπορώ να τις παίζω στα ίσια και γι' αυτό και δεν μασάω και βγαίνω στο ύψος μου μπροστά. Μετά την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο του Όρεγκον, η Ντρισμπιώτη ανεβαίνει στο πιο ψηλό σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου, αποδεικνύοντας ότι δεν συγκαταλέγεται τυχαία στις κορυφαίες του αθλήματος.